το «Δις εξαμαρτήν ουκ ανδρός σοφού». Από εκεί και πέρα αφέθηκε με κάποιους όρους. Θα σας εξηγήσει ο συνάδελφος ο κύριος Τσάβαλος που συμπαρασταθήκαμε. Και παρά ταύτα για μας πιστεύω ότι είναι μια επιτυχία. Ο εντολέας εμού και του συναδέλφου του κύριου Κρούπη, με σύμφωνη γνώμη της κυρίας Ανακρίτριας Λαμίας και του κύριου Σαγγελέα Πλημμυλωδικών Λαμίας, αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους Α της εμφάνισης στο ΑΤΑΦ κατοικίας δύο φορές το μήνα και της χρηματικής εγγύησης ποσού 3.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι ισχυρισμοί μας ότι ο άνθρωπος αυτό επουδενή δεν δεκινούσε ποσότητα ναρκωτικών στην περιοχή της Λαμίας, αλλά η όποια ποσότητα ευρέθη στην κατοχή του ήταν για ιδία χρήση, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την πορεία της υποθέσεως και είμαστε πεπισμένοι ότι κατά την εκδίκαση της υποθέσεως στο Εφετείο Κακουργημάτων Λαμίας, η κατηγορία που εισάγεται σήμερα κακουργηματικού χαρακτήρα θα μετατραπεί σε επιμελωματικού χαρακτήρα.